Εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, στο Ιράν δύο γυναίκες συνελήφθησαν ενώ τους είχαν επιτεθεί πετώντας τους γιαούρτι επειδή δεν είχαν καλυμμένα τα μαλλιά τους. Η Αθηνά Παπακώστα θα μας πει περισσότερα. Αθηνά. Το βίντεο το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα προκαλεί οργή σε ολόκληρο τον κόσμο, αφού στις εικόνες μας βλέπουμε δύο γυναίκες που έχουν ακάλυπτα τα μαλλιά τους να δέχονται επίθεση από άγνωστο σε αυτές άνδρα, ο οποίος τους πετάει γιαούρτι. Στη συνέχεια και οι τρεις συλλαμβάνονται. Οι γυναίκες επειδή δεν φορούσαν την υποχρεωτική στη χώρα μαντήλα και ο άνδρας για διατάραξη της τάξης. Δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγοι μήνες από τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινή, η οποία είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών στη χώρα επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντήλα της. Ο θάνατός της είχε πυροδοτήσει οργισμένες διαδηλώσεις που διήρκησαν μήνες παρά τη βίαιη καταστολή. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονταν η νέα γενιά, άνδρες και γυναίκες, ζητώντας αλλαγή. Σήμερα στις μεγάλες πόλεις του Ιράν, νεαρά κορίτσια τολμούν να ψηφούν τον Ισλαμικό νόμο της Σαρίας, χωρίς να καλύπτουν τα μαλλιά τους και χωρίς να φορούν φαρδιά ρούχα. Ο πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου απείλησε να εξαπολύσει διώξεις δίχως έλεος εναντίον των γυναικών που κυκλοφορούν χωρίς την υποχρεωτική μαντήλα. Ενώ λίγα 24 ώρα πριν, το Ιρανικό Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε απλούς πολίτες να τα βάζουν με τις γυναίκες που αψηφούν τον νόμο, Λένα. Αθηνά, σε ευχαριστούμε. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια.